Γεια σας! Μαντέψτε who is back. Ελίνα is back. Λοιπόν, είναι μεσημέρι. Η Κατερίνα, δηλαδή η Μπέμπα, που τη βαφτίσαμε Κατερίνα, είναι στη γιαγιά της, στις γιαγιάδες της. Και εγώ έχω ξυπνήσει τώρα. Ναι, είμαι γαϊδάρα, I know. Shoot me. Βασικά χάρη θα μου κάνετε να με πυροβολούσατε, αλλά τέλος πάντων έχω ξυπνήσει μόλις. Και βλέποντας τα παλιά μου βίντεο, είπα να σας κάνω ένα καινούριο έτσι βλογκάκι, να σας πω τα νέα μου, γιατί έχω απουσιάσει πάρα πολύ καιρό. Και δεν ξέρω, από πού καταλήξουμε, μπορεί να ξανασχίσω τα βίντεο, μπορεί να είναι και ένα, τι γίνεται με αυτό. Είναι πιο κοντή από την άλλη, τέλος πάντων. Υγεία. Μπορεί θα δούμε πού θα πάμε. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα ναι. Η Κατερίνα είναι 11 μηνών. Θα γίνει 11 μηνών της 3 Αυγούστου. Μοιάζει πάρα πολύ τον μπαμπά της εξωτερικά και τη μαμά της εσωτερικά. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι λίγο παιδάκι έτσι ζωηρό. Αλλά όλα καλά, όλα ωραία. Είναι πάρα πολύ καλή, είναι τέλεια. Βέβαια δικό μου παιδί είναι, τι θα έλεγα. Αλλά τέλος πάντων είναι όλα πολύ ωραία, περνάμε τέλεια. Δεν περνάμε τέλεια δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, έτσι λέμε. Είναι δύσκολες οι φάσεις, όπως πολλοί θα γνωρίζετε. Δεν είναι ο πρώτος χρόνος. Και γενικά, άμα κάνεις παιδιά, τι γίνεται. Δεν μπορείς να έχεις απόλυτη άποψη. Απ' τη μία λες περνάμε καλά γιατί αγαπάς το παιδί σου και χωρίς σαν το παιδί σου δεν έχει. Αλλά απ' την άλλη έχεις φάσει με άπειρο ζόρι. Και δεν είναι όπως πριν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Είναι μια καινούργια πραγματικότητα που πρέπει οποιαδήποτε καινούργια μάνα να την συνηθίσει. Εκτός κι αν δεν περνούσε καθόλου καλά νωρίτερα. Και τώρα περνάει καλά. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως ήμουν στη χαλαρούιτα πριν και τώρα δεν είμαι στην καθόλου χαλαρούιτα. Never mind. Λοιπόν, το μαλλί το έχω κάνει, όπως βλέπετε, ένα κόκκινο σκούρο. Το είχα κάνει πιο έντονο κόκκινο. Αλλά βαρέθηκα να ξεβγάζει και το κάνω τώρα έτσι σκούρο. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ένα κάψιμο από τη μασιά, γιατί πήγα χθες να κάνω βούκλες. Προχθές, πότε, δεν ξέρω, χθες. Δεν μπορεί να έχουν όλους το προχθές. Χτες το πρωί, ναι. Έχω κάνει λέιζερ τα μάτια μου. Πλέον δεν φοράω ούτε γυαλιά, ούτε φακούς. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και το λέιζερ. Θα σας... ίσως κάνω κάποιο βίντεο vlog συγκεκριμένο για το λέιζερ, με όλες τις πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή πάντως βλέπω μια χαρά, τέλεια. Και βρίσκω πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στο μακιγιάζ. Δηλαδή, θέλω να πω, όσο καλή για να ήμουν στο μακιγιάζ πριν, σε άλλα άτομα, όταν πήγαινα εδώ να κάνω tutorials ή ακόμα να βάψω τον εαυτό μου, γινόταν τραγικά λάθη, τα οποία, ας πούμε, δεν καταλάβαινα πώς και γιατί τα έκανα και γιατί δεν έβγαινε το αποτέλεσμα έτσι όπως το ήθελα. Τώρα, που βάφομαι... Επειδή βλέπω, βάζουμε ας πούμε σε αυτή την απόσταση, δεν παίρνω καθρεφτάκι κοντά μου, ούτε για να κάνω τα μάτια μου καν, ελάχιστες φορές, και αν θα πάρω μικρό καθρεφτάκι, αλλά βάζουμε στην απόσταση που έχω τώρα από τη webcam και βγαίνεις με το αποτέλεσμα αβίαστα, πολύ γρήγορα και πολύ πιο εύκολα, έτσι όπως το θέλω. Είτε αυτό αφορά το blending στις σκιές, είτε αφορά smokey eye, είτε αφορά το eyeliner, που πλέον, ας πούμε, γίνεται με κλειστά μάτια, γιατί πλέον, ας πούμε, βλέπω. Και είναι τρομακτική διαφορά, δηλαδή... πραγματικά, ας πούμε, αν πω τώρα να σας κάνω tutorial, δεν θα χρειαστώ καν καθρέφτη. Δηλαδή, δεν με δυσκολέψει, θα βάλω τη webcam εκεί, από πίσω θα έχω έναν μεγάλο καθρέφτη ολόσωμο, και δεν θα έχω πρόβλημα, δηλαδή. Ενώ προηγουμένως είχα σοβαρό πρόβλημα και απορούσα πώς, ας πούμε, ρε παιδί μου, τα κάνετε εσείς. Πώς, πού βάζετε τον καθρέφτη, πού βάζετε την κάμερα, πώς βρείτε τη γωνία. Και όλα αυτά ήταν γιατί απλά δεν έβλεπα. Τώρα όμως βλέπω.
Βλέπετε, έχω κάνει και τα νύχια μου. Πού πήγε, καθένα. Έχει κάνει και τα νύχια μου ημιμόνιμο. Τίποτα το ιδιαίτερο. Άφησα την κοπέλα που μου κάνει τα νύχια να κάνει ό,τι θέλει αυτή, γιατί όταν τα κάνω εγώ, κάνω, λέει, καγκουριές. Άκου εκεί, είπε τη λίγο απ' όλα καγκούρα. Αυτά τα προσωπικά μου νέα. Δεν πολύ παρακολουθώ κανάλια ομορφιάς και οφείλω να ομολογήσω ότι έχω απουσιάσει πάρα πολύ από το beauty blogging, όχι γιατί δεν έχω χρόνο, αλλά γιατί βαρέθηκα λίγο, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να έχει πολλές αξιόλογες καινούργιες κοπέλες, αλλά σαν γιαγιάδες κι εγώ βλέπω αυτές που ξέρω, ας πούμε. Και πάλι δεν τις βλέπω. Δηλαδή θέλω να πω ότι βλέπω τα κορίτσια να είναι καλά και τι έχουν να πούν και τις αλλαγές, αλλά δεν κάθομαι, ας πούμε, να δω το βίντεο με τα προϊόντα που θα προτείνουν για το καλοκαίρι ή τα έμπτυς τους και αυτά. Δεν με πολύ ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, έτσι τα ενδιαφέροντά μου αλλάξανε μάλλον. Και με τα καλλιτικά μου πάλι δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω όρεξη, δεν έχω διάθεση. Δηλαδή, μου έχει περάσει προς το παρόν αυτός ο καταναλωτισμός που είχα, το να παίρνω, να παίρνω, να παίρνω, να παίρνω. Τώρα θέλω, ας πούμε, να έχω κάποια πράγματα να βάφουμε και ξέρω ποια είναι, ξέρω πάει το χέρι αυτόματα, ας πούμε, αλλά προς το παρόν δεν έχω ασχοληθεί με το να, όπως ήμουν παλιά απορωμένη, τι καινούριο βγήκε, αν είναι ωραίο, αν δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρω, ίσως επειδή, ίσως το πήρα απόφαση ότι δεν θα ασχοληθώ με αυτό επαγγελματικά, με τα καλλιτικά. Γιατί παλιά έμπαινε το μυαλό μου στο να κάνω κάτι με αυτό, ρε παιδί μου. Είτε ένα online φαρμακείο, είτε να κάνω κάτι σε καλλιτικά, σε δικό μου. Τώρα με πέρασε αυτό το πράγμα και μου πέρασε γιατί βλέπω ότι έχουμε γίνει σούπα και ότι δεν βλέπω και πολλά χαΐρια στην Ελλάδα και στην ελληνική αγορά, να πούμε και του τρόπου το δίκιο. Και δεν θέλω. Κάπου προς άλλου θα δω αν θα κάνω κάτι άλλο, θα το κάνω σε άλλη φάση. Τι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι εσάς τις beauty bloggers σας κοροϊδεύουν στα groups των φαρμακοποιών και στο Facebook στις ομάδες των φαρμακοποιών και καλά, ας πούμε, επειδή παρουσιάζετε προϊόντα που σας στέλνουν τα φαρμακεία και σας λένε πολύ άσχημα. Εγώ σας υποστηρίζω, κορίτσια, αλλά με βρίζουν μετά και εμένα. Μου λένε ότι τι βλέπεις εσύ εδώ, δεν είσαι φαρμακοποιός και αποκλείεται να είσαι φαρμακοποιός με τέτοιο ήθος και τέτοια. Μαλάκιες τους και μικρούς τους στην υγεία. Απλά να το ξέρετε. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Μετακομίσαμε στο χωριό, τα πράγματα είναι όπως παλιά. Θέλω να αρχίσω να ασχολούμαι πάλι με τα χόμπι μου και με τα αυτά, αλλά επειδή είμαι πρόεδρος εδώ στο πολιτιστικό, αυτό. Τέλος πάντων, γράψτε μου τα νέα σας από κάτω, πείτε μου τι κάνετε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Μου λείψατε μερικές. Μερικές δεν μου λείψατε. Sorry. Αλλά αυτές που μου λείψατε αρκετά έτσι ώστε να κάνω το βίντεο. Πρέπει, αν μπορώ να τα ξαναρχίσω το βίντεο, πρέπει να ψάξω να βρω την κάμερα, ιστορίες διαγρίους. Τέλος πάντων, πρέπει να αποφασίσω κιόλας και αν θα φαίνεται και η Κατερίνα στα βίντεο και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Δεν έχω ιδιαίτερα έτσι, ας πούμε, κοσμοστερικά νέα να σας πω. Ελπίζω αυτό το βίντεο να ακούγεται τουλάχιστον σωστά, να δουλέψω σωστά το μικρόφωνο από το λάπτοπ. Θα τα πούμε στο μέλλον. Φιλάκια πολλά. Παρεμπιπτόντως, σήμερα γιορτάζω. Είναι της Μαρίας Μαγδαληνής. Και παρόλο που με λένε Ελίνα, με έχουν βαφτίσει Μαγδαληνή. Οπότε feel free to comment below και να μου πείτε χρόνια πολλά. Και από την άλλη feel free not to comment. Εντάξει, κλάιν, ας πούμε, τώρα σιγά μου πείτε χρόνια πολλά και κάτι έγινε. Αυτά. Σας φιλώ. Να είστε καλά.
Να περνάτε καλά. Καλό καλοκαίρι. Να κάνετε αυτό που γουστάρετε και να μην σας σβήνει ο υπολογιστής την ώρα που κάνετε βίντεο όπως εμένα. Όχι. Και να κάνετε αυτό που γουστάρετε και να είστε καλά. Πάνω απ' όλα, παιδιά, υγεία. Φιλιά. Γεια σας. Bye.